Λιγότερες από 48 ώρες μας χωρίζουν από το άνοιγμα των καλπών για την ψηφοφορία που θα αναδείξει τους 6 εκλεκτούς του λαού που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο για τα επόμενα 5 χρόνια. Με αυτή λοιπόν την αφορμή, οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο καλούν κάθε πολίτη κριτικά σκεπτόμενο και που επιθυμεί να έχει λόγο και άποψη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωβουλή να προσέλθει στις κάλπες και να ασκήσει όσο κλισέ και αν ακούγεται το εκλογικό του δικαίωμα. Το πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα ρεκόρ αποχής που καταγράφηκε στις ευρωεκλογές του 2014 και το οποίο ανήλθε στο 56% μεταφράστηκε από τη μία σε απαξίωση των πολιτών για την πολιτική σκηνή του τόπου και από την άλλη σε μια αρνητική εικόνα που έχουν αρκετοί ανάμεσά μας για τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι τους οποίους θα πρέπει κανείς να επεξεργαστεί καλά προτού αποφασίσει να απέχει από τις κάλπες. Είμαστε μια χώρα μικρή που μόνο μέσα σε μια πιο μεγάλη οικογένεια νιώθουμε, νομίζω, περισσότερη ασφάλεια, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα μας και έχουμε μια νομοθεσία η οποία είναι ασπίδα προστασίας για τους πολίτες ως καταναλωτές, ως νέους, ως ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι γυναίκες, όπως είναι η ΛΟΑΤΗ κοινότητα. Πέρα από αυτόν όμως, ως Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε πάρα πολλά δικαιώματα τα οποία πολλές φορές δεν αναφέρονται καν, δηλαδή το δικαίωμα της εγκατάστασης σε οποιαδήποτε χώρα, το δικαίωμα της εργασίας, το δικαίωμα να σπουδάζει κάποιος χωρίς να πληρώνει υπέρογκα ποσά, αλλά να τους συμπεριφέρονται όπως είναι οι φοιτητές της χώρας εκείνης. Το δικαίωμα της αναφοράς, δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει το οποίο μας απασχολεί, μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει θέματα μη καλής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όμως για μένα προσωπικά το πιο σπουδαίο πράγμα είναι το ότι η Ευρώπη είναι ένα επίτευγμα το οποίο χτίστηκε πάνω στην καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι αυτό που ονομάζουμε ένα project ειρήνης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας στην εκπομπή μας για τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει κανείς να ψηφίσει στις ευρωεκλογές, η εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο Αλεξάνδρα Αταλίδου σημείωσε σε αυτούς και την ανάπτυξη των χωρών της Ευρώπης, απαντώντας παράλληλα σε όσους δηλώνουν πως κάτι τέτοιο δεν είναι παρά μια ουτοπία. Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν τα προβλήματα. Ούτε όμως είναι και αυτοί που παρουσιάζουν, αυτοί που θέλουν να τη διαλύσουν, η καρικατούρα που θέλουν να την παρουσιάσουν, όπως είπε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρώπη έχει έναν επίπεδο ευημερίας, το οποίο δεν συναντά σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Πολλοί ανάμεσα μας εκφράζουν την άποψη ότι δεν υπάρχει λόγος να πάει κανείς να ψηφίσει στις επερχόμενες ευρωεκλογές, καθώς δεν θα δει κανέναν αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του. Η καθημερινότητα του ανθρώπου τι είναι? Η καθημερινότητα του ανθρώπου είναι να ξυπνά το πρωί και να έχει, παραδείγματος χάρη, ασφαλές νερό για να πιει. Να έχει προϊόντα τα οποία δεν θα βλάψουν την υγεία του. Φαγητών το οποίο δεν είναι γεμάτο, παραδείγματος χάρη, είναι ουσίες οι οποίες στην Ευρώπη έχουν απαγορευτεί, ένας τεράστιος κατάλογος από ουσίες, οι οποίες προηγουμένως μπορούσαν να φτάνουν στο πιάτο μας. Δικαίωμα μας δεν είναι να είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά να έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους. Δικαίωμα μας δεν είναι να ακούγεται η φωνή μας. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα η Ευρώπη τα κατοχυρώνει. Υπήρχε στην Κύπρο νομοθεσία τόσο καλή όσο αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος? Όχι. Και να σας πω, δεν λέω ότι εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά κακά τα ψέματα, όταν είναι ένας μικρός τόπος, οι αποφάσεις που παίρνονται επηρεάζονται πολλές φορές και από τα μεγάλα συμφέροντα. Και δεν λέω ότι στην Ευρώπη δεν προσπαθούν να επηρεάσουν τα μεγάλα συμφέροντα. Αλλά τουλάχιστον για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί μία νομοθεσία η οποία τουλάχιστον δίνει ελπίδα επιβίωσης του πλανήτη και των ανθρώπων. Και εγώ θα αναφερθώ ιδιαίτερα στους νέους. Οι νέοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο. Αφορά το μέλλον τους το ίδιο, δηλαδή τη ζωή τους. Και όταν λέω τη ζωή τους, όχι την ποιότητα της ζωής τους, αλλά την ίδια τη ζωή τους πάνω στον πλανήτη. Και θα πρέπει οι ίδιοι οι νέοι να καταλάβουν ότι μόνο με τη συμμετοχή μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Και ξέρετε, τα συμφέροντα των πολιτών της Κύπρου δεν διαφέρουν από τα συμφέροντα των πολιτών των υπόλοιπων χωρών. Είμαστε Κύπροι πολίτες. Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Το δικαίωμα να έχουμε προστασία ως Ευρωπαίοι πολίτες. Σκεφτείτε ότι πηγαίνετε, παραδείγματος χάρη, σε μια χώρα που η Κύπρος δεν έχει πρεσβεία. Και εκεί σας συμβαίνει κάτι. Η Ευρώπη είναι υπόχρεωση να σας προστατεύσει. Τα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία. Γνωρίζετε ότι όταν πηγαίνει μια μικρή χώρα να αγοράσει εμβόλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί τη μαζική
αγορά και διαπραγμάτευση, ούτως ώστε οι χώρες της Ευρώπης όλες να έχουν αγοραστική δύναμη μεγάλη και να πιάνουν πολύ, να αγοράζουν πολύ πιο φτηνά αυτά τα πράγματα. Όσο μικρή χώρα και αν είμαστε, συμπλήρωσε η κυρία Τσαλίδου, μέσα από την Ευρώπη έχουμε τη δύναμη να ακουστεί η φωνή μας, αλλά και να διεκδικήσουμε ό,τι θεωρούμε πως μας αναλογεί. Μπορώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το θέμα, τα κονδύλια προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνονται για τους αγνοούμενους. Έγινε αυτή η προσπάθεια γιατί ένας Γερμανός ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι παντρεμένος με Κύπρια, μπήκε μπροστά. Έσπρωξαν όλοι οι Κύπροι οι ευρωβουλευτές και οι Έλληνες και ένα κομμάτι του προϋπολογισμού καλύπτει τα έξοδα της αυτής της μεγάλης προσπάθειας, της ανθρωπιστικής. Όποιος δεν ψηφίσει στις 26 του Μαΐου, πολύ απλά απεμπολεί αυτό το δικαίωμα του. Είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, οι 6 ευρωβουλευτές από την Κύπρο θα εκλεγούν, αλλά θα εκλεγούν χωρίς τη δική μας συμμετοχή, χωρίς τη δική μας θέση. Και νομίζω ότι κάποιος που δεν εκλέγεται, που δεν ψηφίζει, στο τέλος δεν έχει ούτε δικαίωμα παρέμβασης με την έννοια του ενεργού πολίτη. Και όχι μόνο αυτά, εγώ πιστεύω ότι όποιοι δεν ψηφίζουν δίνουν και όπλα σε αυτούς που ονειρεύονται την καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το πράξουμε με μεγαλύτερη ευκολία. Η αποχή, η αδιαφορία δεν είναι η λύση. Γιατί ξέρετε, οι Κύπροι πάντα και οι Έλληνες δηλώνουμε το εξής. Η Ευρώπη είναι βασισμένη πάνω στα ιδεώδη και πάνω στον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική φιλοσοφία. Ωραία. Αν η Ευρώπη είναι βασισμένη πάνω σε αυτά, εμείς γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μέρος της προσπάθειας να γίνει ο κόσμος καλύτερος? Δεν μπορούμε από τη μια να λέμε ότι εμείς είμαστε η Ευρώπη και από την άλλη να στρέφουμε την πλάτη στην Ευρώπη.